τόσο ο Ευαγγελιστής Ματθαίος αγαπητή μου, όσο και ο Ευαγγελιστής Λουκάς, όταν μας καταγράφουν το γεγονός της ανανθρωπίσεως του Θεού Λόγου, το πλαισιώνουν με διάφορα περιστατικά που είναι βεβαιωτικά του μεγέθους του γεγονότος της ανανθρωπίσεως. Έτσι, ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας διηγείται την εμφάνιση των αγγέλων εις τους ποιμένας και το μήνυμα του ουρανού ότι ετέχθη μην σήμερον σωτήρ ως εστίν Χριστός Κύριος εν πόλη Δαβίδ. Η πόλη του Δαβίδ ήτο η Βηθλεέμ. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μας διηγείται την επίσκεψη των μάγων και τους, που τους καθοδηγεί το λαμπρό αστέρι στην αναζήτηση και έβρεση του βασιλέως του Ισραήλ. Έχουμε δηλαδή στο πλαίσιο της γεννήσεως του Θεανθρώπου υπερφυσικά περιστατικά. Μας διηγεί το Ευαγγελιστής Ματθαίος του δε Ιησού γεννηθέντος εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας εν ημέρες Ηρώδου του βασιλέως, ιδού μάγοι από Ανατολών παρεγαίνοντο εις Ιεροσόλυμα λέγοντες «Πού έστειν ο τεχθείς βασιλεύς των Ιουδαίων? Είδομεν γάρα αυτού τον αστέρα εν τη Ανατολή και ήλθομεν προσκυνήσε αυτό». Τι σαν αυτοί οι μάγοι? Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι δεν ξέρουμε τον αριθμό των ανθρώπων αυτών. Εικάζομαι, εικασία είναι, ότι ήσαν τρεις από τα τρία είδη δώρων που προσέφεραν, χρυσόν και λίβανον και Σμύρνα. Από αυτό εικάζομαι ότι ήσαν τρεις, δεν ξέρουμε. Ο Ιερός Ευαγγελιστής δεν μας αναφέρει τον αριθμό. Τι ήσαν λοιπόν αυτοί οι μάγοι? Σοφοί της Ανατολής άνθρωποι, θεραπεύοντες την τότε επιστήμη σε όλο της το φάσμα. Όλος όμως ιδιαίτερος αυτό που σήμερα λέμε αστρονομία. Βέβαια τότε η άσκηση της αστρονομίας ήταν ανακατεμένη και με την αστρολογία. Δεν έχει σημασία. Όλα αυτά κάποτε ξεκινούν και αποκαθαίρονται, όπως και η ιατρική μπορούσε να ήταν και αυτή το ίδιο, και αυτή καθαρίστηκε από τυχόν αντιλήψεις περίεργες που μπορούσαν να υπάρχουν. Το θέμα είναι ότι ήσαν σπουδαίοι άνθρωποι. Πώς όμως αυτοί οι άνθρωποι συνεδίασαν το έκτακτα λαμπρό εκείνο αστέρι με τη γέννηση του Ιησού ως βασιλέως του Ισραήλ? Είναι απλό, είναι μια ιστορία, μια ιστορία την οποία μας διηγείται, αγαπητοί μου, η Παλαιά Διαθήκη στο βιβλίο των Αριθμών. Πρέπει να το δούμε με δύο λόγια το θέμα αυτό για να μπορούμε να το καταλάβουμε. Όταν οι Εβραίοι εμφανίστηκαν ερχόμενοι από την Αίγυπτο και στρατοπεδεύσαντες στην προ των πυλών, θα λέγαμε, της Παλαιστίνης, αφού πέρασαν βέβαια πολλά χρόνια, πέρασαν 40 χρόνια, ήσαν στην πεδιάδα κάτω, στα ορεινά δε ήσαν ένας άλλος λαός, ο οποίος άλλος λαός ελέγεται Μωάβου. Τρόμαξε ο βασιλιάς των Μωαβιτών, ο Βαλάκ, τρόμαξε. Σου λέει αυτή, μάλιστα χαρακτηριστικά, όπως λέει η γλύφη, το βόδι, το χορτάρι κάτω στον κάμπο, στο λιβάδι και το δρόει, έτσι λέει αυτή θα μας φάνε. Ζήτησε να έρθει εκεί στον τόπο ένας μάγος από την κάπου Περσία, κάπου εκεί. Αυτός ελέγεται Βαλαάμ και τον παρεκάλεσε να εξορκίσει τους Εβραίους, να μην επιτεθούν εναντίον των Μωαβιτών.
Βέβαια ο Βαλάμ είχε μία περιπέτεια στο δρόμο, ίσως να τη γνωρίζετε. Ήταν πάνω στο ένα γαϊδουράκι και ήρθε το. Κάποια στιγμή στήλωσε το γαϊδουράκι τα πόδια του και δεν προχωράει. Δεν, τίποτα. Χτυπούσε το ζώο, τίποτα. Γυρίζει το κεφάλι του το ζώο και λέει, ιόνος του Βαλάμε, μίλησε και λέει, δεν βλέπεις ποιος με εμποδίζει. Ήταν ένας άγγελος με ένα σπαθί και εμπόδιζε το ζώο να προχωρήσει. Τρόμαξε ο Βαλάμ, αγαπητοί μου, και τότε παίρνει την παραγγελία, θα σε αφήσω να πας εκεί που κλήθηκες, αλλά θα πεις εκείνα που θα σου βάλω εγώ στο στόμα. Ακούστε, θα σου βάλω εγώ στο στόμα, εκείνα θα πεις, όχι εκείνα το οποίο εσύ θέλεις να πεις, δηλαδή να εξορκίσεις το λαό του Ισραήλ. Δείξω αυτό. Ακούστε, είναι στο βιβλίο των Αριθμών, στο 24ο κεφάλαιο. Δείξω αυτό και ουχή μην, θα σου τον δείξω. Όχι όμως τώρα, μακαρίζω και ουκ εγγίζει. Τον μακαρίζω αυτόν, αλλά αργεί να έρθει, ουκ εγγίζει. Ανατελεί άστρον εξιού ή εξιακόβ, θα ανατείλει λέει αστέρι από την το βασίλειο του Ιακώβ, ο Ιακώβ ελέγεται και Ισραήλ, θα πει αγαπημένος, δηλαδή ο Ισραηλίτας. Αναστήσεται άνθρωπος εξ Ισραήλ και θράψει τους αρχηγούς Μωάβ, θα τους κοπανίσει όλους αυτούς τους Μωαβίτες και προνομεύσει πάντας Ιούς Σιθ. Αγαπητοί μου, αν έχετε Παλαιά Διαθήκη, και σας προτρέπω να έχετε Παλαιά Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλώ πηγαίνετε στο βιβλίο των Αριθμών, στο 24ο κεφάλαιο, θα βρείτε πολύ ωραία και χαρακτηριστικά πράγματα. Αυτός τώρα ο γεννηθής, ποιος, εκείνο τον οποίον μακαρίζει παρακαλώ ο Βαλάμ, θα γεννηθεί και καλεί ο ίδιος τους μάγους, ένα ωραίο τροπάρι όμως μας το λέει των ημερών αυτών, και κάλεσε τους μάγους λέει στη γέννησή του να τον προσκυνήσουν, κάνοντας αρχή των εθνών στην ευαγγελική σωτηρία. Ώρα δε, λέει ο Ζυγαβηνός, όπως εκ προημίων ανοίγεται της έθνες η θύρα πίστεως εις εσχήνην της Ιουδαίης. Ναι, εκ προημίων λέει, με τη γέννηση του Σωτήρος ανοίγεται η πόρτα της πίστεως, προς ντροπή των Εβραίων, οι οποίοι τελικά δεν θα έκαναν δεκτών των Χριστών. Σημειώσατε ότι όταν ο Ηρώδης εκάλεσε τους γραμματισμένους, γραμματείς, φαρισαίους, άρχοντες και τα λοιπά, να του πούν περί τίνος πρόκειται, που γεννάται λέει ο Μεσσίας που λέτε, και εκείνοι είπαν βάσει των γραφών εις την Βηθλέμ της Ιουδαίας. Και όταν πονηρά είπε εις τους μάγους, όταν θα τον βρείτε ελάτε να μου πείτε και μένα να πάω τον προσκυνήσω. Αλλά ούτε ο Ηρώδης πήγε, αντιθέτως έστειλε ρομφία και έσφαξε χιλιάδες παιδιά, αλλά ούτε και οι άρχοντες του Ισραήλ πήγαν, αυτοί που δώσανε την ορθή μαρτυρία, την ορθή προφητεία, την ορθή ερμηνεία της προφητείας, ούτε αυτοί πήγαν. Γι' αυτό λέγει εδώ ότι η ντροπή των Ιουδαίων είναι ότι δεν πήγαν, και καλύτερα τους βαρβάρους. Να πως το λέει αυτό. Επί γάρ των προφητών ακούοντες προαναφωνούντων την Χριστού παρουσίαν ους φόδρα προσήχων. Δεν πρόσεχαν. Οικονομήθη βαρβάρους ελθύν. Οικονόμησε όμως ο ουρανός να καλέσει βαρβάρους, δηλαδή αυτούς τους μάγους, και εχώρας μακράς και διδάξει αυτούς από μακριά για να τους διδάξει τους Εβραίους. Θαυμαστεί λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί οι μάγοι, θαυμαστεί οι άνθρωποι, είχαν πίστη. Τώρα βέβαια είναι μια μεγάλη παρακάτω ιστορία, επειδή το θέμα του αστέρος του Βαλάμ που ήταν από εκείνη την περιοχή που είχαν έρθει οι μάγοι, έμεινε στην παράδοση των κατοίκων εκεί. Τους φώτισε ο Θεός,
ο συνδυασμός της παραδόσεως με το αστέρι που είδαν, ξεκινούν τώρα περίεργο πράγμα. Να ξεκινήσεις να βρεις τι, να βρεις ποιον προαναγγέλει ένα αστέρι. Μα το αστέρι είναι πάρα πολύ ψηλά. Σας έλεγα και προχθές ότι το αστέρι αυτό δεν ήταν φυσικό αστέρι, αλλά ήταν άγγελος σε σχήμα αστέρων. Διότι το βρίσκουν, το χάνουν οι μάγοι, στέκεται, περπατάει, πηγαίνουν στη Βηθλέμ που τους δείχνει το δρόμο, στέκεται λέει πάνω από το σπίτι, εντωμεταξύ έφυγαν από το σπήλαιο, και στο τέλος στέκεται λέει πάνω από την οικία όπου ήταν ο Ιησούς. Υπερφυσικό αστέρι. Δεν ήταν φυσικό αστέρι. Ξαναλέγω, ήταν άγγελος, έτσι λένε οι πατέρες, μετασχηματισμένος σε αστέρι. Και οι άνθρωποι αυτοί παρουσιάζουν κάτι το θαυμαστό. Είχαν πίστη που αποτελεί την πρώτη διαθήκη του Θεού με τον άνθρωπο. Η πρώτη διαθήκη Θεού και ανθρώπου είναι η πίστη. Είπε στο πρωτοπλάστο, δεν θα δοκιμάσετε από τον καρπόν αυτό. Εάν πιστέψετε, καλώς. Εάν δεν πιστέψετε, θα χαθείτε. Δεν πίστεψαν. Τι δεν πίστεψαν? Εν ημέρα φάγεστε, την ημέρα που θα φάτε, θα πεθάνετε. Δεν το πίστεψαν οι πρωτόπλαστοι. Και ανανεώνεται αυτή η συνθήκη της πίστεως με τον Αβραάμ. Γι' αυτό ο Αβραάμ λέγεται ο πατήρ της πίστεως. Και μόνο όσοι είναι άνθρωποι της πίστεως, ανά την οικουμένη και ανά την ιστορία, αυτοί λέγονται παιδιά του Αβραάμ. Οι απιστήσαντες και οι απιστούντες δεν είναι, έστω και αν είναι φιλετικός Εβραίοι, δεν είναι παιδιά του Αβραάμ. Καταλάβατε? Ανανεώνεται λοιπόν η Διαθήκη, η οποία είναι Διαθήκη πίστεως. Πάντως αναζητούν οι μάγοι τον αναμενόμενον Μεσσίαν, αυτόν τον αληθινό αστέρα που προείδε και προεφύτευσε ο Βαλάμ. Μη σας κάνει εντύπωση ότι στο στόμα ενός αλλοτρίου, ιδωρολάτρου, περιέργου ανθρώπου, μάγου, βάζει ο Θεός στο στόμα του μία προφητεία. Μη σας κάνει εντύπωση. Έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Γιατί πράγματι ο Χριστός αποκαλεί τον εαυτό του αστέρα. Ναι, λέει, εγώ Ιησούς, λέει στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, έπεμψα τον άγγελόν μου, μαρτυρήσε ημίν ταύτα επί τες εκκλησίες. Εγώ ημί, λέει ο Χριστός, η ρίζα και το γένος Δαβίδ, ο αστήρ, ο λαμπρός, ο πρωινός. Στο 22ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Και το καταπληκτικό είναι ότι με αστέρι αρχίζει και τελειώνει η ιστορία του Ιησού Χριστού επάνω στη γη. Δεν θα μιλήσουμε βέβαια για το αστέρι περισσότερα, αλλά μόνο ότι πρόκειται για ένα υπερφυσικό φαινόμενο που ήδη σας εξήγησα. Οι πατέρες λέγουν ότι ήταν, όπως σας είπα, άγγελος. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι οι μάγοι μπήκαν στην περιπέτεια της αναζητήσεως του βασιλέως του Ισραήλ. Και λέμε περιπέτεια, όχι μόνο την κοπιαστική τους πορεία να έρθουν από Ανατολή, κάπου Περσία, κάπου εκεί Βαβυλώνα, κάπου εκεί, αυτό που σήμερα λέμε Ιράκ και λοιπά, και ήρθαν δυτικά, αλλά κάτι περισσότερο, ζητούν να βρουν τον βασιλέα του Ισραήλ, να τον γνωρίσουν από κοντά. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο και πάρα πολύ εξαιρετικό, όχι απλώς να τον δουν, αλλά να τον εμβαθύνουν. Ποιος είναι αυτός? Τι μπορεί να είναι αυτό το πρόσωπο? Η παρουσία λοιπόν των μάγων στην αναζήτηση του Ιησού
μπορεί να σταθεί και για μας ένα κίνητρο αναζητήσεως. Θα το ξαναπώ. Να σταθεί για μας ένα κίνητρο αναζητήσεως. Και εμείς πρέπει να αναζητούμε τον Ιησού Χριστό. Τι πρέπει να αναζητούμε? Ό,τι και οι μάγοι. Δηλαδή, δεν αναζητούν οι άνθρωποι αυτοί ούτε πλούτον. Αντιθέτως, προσφέρουν πλούτον. Ακόμα η επιστήμη των δεν γίνεται εμπόδιο στην αναζήτησή τους, όπως σήμερα πολλοί πιστεύουν ότι η επιστήμη μπορεί να σταθεί εμπόδιο να σταθεί ο άνθρωπος ευσεβής και πιστός του Ιησού Χριστού. Αντιθέτως, οδηγείται κανείς προς την έφραση του ποθουμένου, δηλαδή του Ιησού Χριστού. Τοποθετούν οι μάγοι πάνω απ' όλα τα πάντα, αρκεί να βρουν τον Ιησού Χριστόν. Και όταν τον βρίσκουν, χαίρουν, όπως μας λέει ο Ματθαίος, χαράν μεγάλη. Εχάρισαν, λέει, χαράν μεγάλη σφόδρα. Όχι μόνο χαρά εχάρισαν, αλλά και μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, αλλά και σφόδρα μεγάλη. Είναι θαυμαστόν ότι βάρβαροι έρχονται να μας διδάξουν τι πρέπει να αναζητούμε. Πριν από κάποια λίγα χρόνια, τον καιρό που ακόμα υπήρχε η καλύβα, η παράγκα του Αγίου Αχιλλείου, και κάναμε εκεί τις ομιλίες μας και τα λοιπά, και κάναμε κάποιους εράνους, δεν θυμίστε ίσως, υπέρ των ιεραποστολών της Αφρικής. Είχα πει το εξής: το ξέρετε αγαπητοί μου, ότι μπορεί κάποτε να έρθουν Αφρικανοί εδώ στην Ελλάδα να μας διδάξουν, προς εντροπή μας, να μας διδάξουν την πραγματική Ορθοδοξία? Μη σας κάνει εντύπωση αυτό? Τι θα του δώσουμε του Κυρίου? Ό,τι του ανήκει. Γιατί αυτός ο ίδιος είναι, όπως λέγει ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, συγγνώμη, στους Κολοσσαείς, ότι στον Χριστόν είναι η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως απόκριφη. Δεν έχει ανάγκη από μας. Εμείς έχουμε ανάγκη από εκείνον. Τι θα του δώσουμε? Χρυσόν. Τι θα πει αυτό? Αναγνώρισης ότι είναι ο βασιλιάς του κόσμου. Θα του δώσουμε ακόμη λίβανον. Δηλαδή αναγνώριση ότι είναι τέλειος Θεός. Τι θα του δώσουμε ακόμη? Και Σμύρναν. Αναγνώριση ότι είναι τέλειος άνθρωπος. Δηλαδή η Σμύρνα χρησιμοποιείται στους νεκρούς. Δηλαδή θεάνθρωπος. Να βαθύνεις και να πιστέψεις ποιος είναι ο Χριστός, ότι είναι θεανθρώπινον πρόσωπο και τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Αν του αφαιρέσεις την ανθρωπίνη φύση, αυτό είναι αίρεσης που υπηρέτησε ο μονοφυσιτισμός. Αν το αφαιρέσεις την θείαν φύση, είναι αίρεσης. Είναι αυτό που εδίδαξε ο αριανισμός. Συνεπώς, ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός? Θεανθρώπινον πρόσωπον. Τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Αυτή η αναζήτηση πρέπει να είναι ισοβία. Δεν θα πούμε ψάχνουμε, βρήκαμε και τελειώσαμε. Νομίζουμε ότι τα πράγματα είναι τόσα και τέτοια που εάν βρούμε τον Χριστόν, βαφτιστήκαμε και τα λοιπά, τελειώσαμε. Λάθος, αγαπητοί μου. Οι αναζητούντες στην αλήθεια ή τον Χριστόν δεν γυρεύουν τίποτε άλλο παρά το βάθος. Αχ, αυτό το βάθος, αν μπορούσαμε κάποτε να το εκτιμήσουμε. Κάποτε ο Χριστός είπε εις τον Πέτρο, που δεν έπιαζε ψάρια. Ήταν η πρώτη εκείνη η αλληλεία που έκαναν οι μαθητές, ο αδερφός του Ανδρέας και τα λοιπά, και δεν πιάσανε ούτε λέπη. Και μετά ο Κύριος λέει στον Πέτρο, ανοιχτείτε στο βάθος και εκεί θα βρείτε ψάρια.
Μα κύριε, όλη νύχτα δεν καταφέραμε τίποτα. Τώρα μέρα θα ψαρέψουμε. Επειδή το ρηματίσω, χαλάσω το δίκτυο. Δεν θα το κάνω. Πήγα λοιπόν στο βάθος και έπεσαν τόσα ψάρια που εβυθίζεται, λέει, κόντευε να σκιστεί το δίκτυο και εβυθίζεται το καΐκι του. Τι σημαίνει αυτό? Θα βρεις τον ιχθύν, γράμματα κεφαλαία, Ιησούς Χριστός, Θεού Υιός, Σωτήρ, θα βρεις τον ιχθύν εις το βάθος. Αυτό πρέπει να κάνουμε σε όλη μας τη ζωή, να ερευνούμε και να ψάχνουμε, όχι με την έννοια του ορθολογισμού, όπως μερικοί κάνουν, αλλά με την έννοια να κατατοπιστώ ποιος είναι αυτός ο Ιησούς Χριστός, να μάθω την ταυτότητά του. Και ο Απόστολος Παύλος είπε στους Αθηναίους για αυτή την αναζήτηση: «Ζητήν τον Κύριον, ή άραγε ψηλαφίσιαν αυτόν και έβριαν. Αλλά και ο Κύριος είπε, ερευνάτε τας γραφάς, ότι ημείς δοκείτε εν αυτές ζωήν αιώνιον έχει, και εκείνε εισή η μαρτυρούσε περί εμού». Ξέρετε, σας το έχω ξαναπεί, ξέρετε ότι η Παλαιά Διαθήκη έχει περισσότερες μαρτυρίες περί του προσώπου του θεανθρωπίνου προσώπου του Χριστού από ό,τι έχει η Καινή Διαθήκη. Κι όμως την Παλαιά Διαθήκη την υποτιμούμε και είναι για ζημία δική μας. Και η αναζήτηση σε αυτή πρέπει να γίνει έργον ζωής, γιατί απλούστατα είναι ατελεύτητος αυτή η αναζήτηση. Αλλά αυτή η αναζήτηση δεν μένει χωρίς περιπέτεια, μην το ξεχνούμε. Οι μάγοι στην αναζήτησή τους βρέθηκαν μπροστά στον κακοποιό Ηρώδη. Αλλά άγγελος Κυρίου τους λέγει, κατόναρ, μη ανακάμψε προς Ηρώδη. Τους είπε, μη γυρίστε πίσω. Πηγαίνετε στον δρόμο σας, στην πατρίδα σας. Και επέστρεψαν στην πατρίδα τους. Και εκεί έγινε μετά η σφαγή, διότι θεώρησε ο Ηρώδης ότι εν επέκτη τον κορόιδεψαν. Όταν ο νους και η καρδιά έχουν τις αναζητήσεις των, αυτό δεν είναι ακίνδυνο, γιατί πολλάκις ο δρόμος είναι ολισθηρός και η πλάνη παραμονεύει. Θα δείτε τους πεντηκοστιανούς, ας πούμε, να κρατάνε την Αγία Γραφή στα χέρια τους μέρα νύχτα, κι όμως είναι πλανεμένοι. Χρειαζόμεθα στις αναζητήσεις μας έναν αστέρα που θα μας οδηγεί με τα ασφαλείας. Εμπροκειμένο είναι η παράδοση. Είναι οι πατέρες της Εκκλησίας μας, αυτοί που ερμήνευσαν απλανός. Και ο αστέρας αυτός ακόμη είναι και η Θεία Χάρις και η αγαθή προαίρεσης με τα πάσης ταπεινοφροσύνης. Αν δεν έχουμε ταπεινοφροσύνη, μην ψάχνουμε. Θα υπερηφανευτούμε και θα πέσουμε, θα πλανηθούμε. Πολλάκις ο αστέρας χάνεται από τον οπτικό μας ορίζοντα, όπως τότε εις τους μάγους. Και νομίζουμε ότι τι έγινε? Η Θεία Χάρις, ξέρετε, αγαπάει να κρύπτεται. Γιατί? Για να ανανεώσει και αυξήσει τον πόθον της αναζητήσεως. Η περιπέτεια της αναζητήσεως έχει κόπο πολύ και δάκρυα και αγρυπνίες. Έχει ακόμη και την απομόνωση του κόσμου. Και την ειρωνία θα δεχθούμε και την λιδωρία θα δεχθούμε από τον κόσμο. Δεν έχει σημασία. Αλήθεια, όταν γύρισαν οι μάγοι στην πατρίδα τους και ερωτήθηκαν από τους συμπατριώτες τους, τι είδαν, εκείνοι τι απήντησαν. Ακούστε. Ένα μικρό παιδάκι, πολύ φτωχικά ντυμένο. Μια πολύ νεαρά μητέρα, φτωχικά ντυμένη. Να μένουν σε ένα πολύ μικρό φτωχικό σπιτάκι. Σε ένα άσημο χωριό που το λένε Βηθλεέμ. Αυτά πρέπει να είπαν. Και τότε θα πρέπει οι γύρω τους να αλληλοκοιτάχθηκαν ηρωνικά. Όμως οι μάγοι έβλεπαν. Το ρήμα το βάζω μέσα σε εισαγωγικά, με τα μάτια της πίστης. Γι' αυτό επέστρεψαν απέραντα ευτυχισμένοι. Αγαπητοί, η πίστη είναι η βάση και το θεμέλιο
όλων των πραγμάτων. Με την πίστη ξεκινάμε να ρωτήσουμε στην κάθε ιστορική στιγμή και στον κάθε τόπο, στον κάθε τόπο της ζωής μας, πού εστί ο τεχθείς βασιλεύς των Ιουδαίων. Ένα ερώτημα που θα πρέπει διαρκώς να μας απασχολεί, και ξεκινούμε με πορεία αναζητήσεως, όχι ορθολογιστικής, το ξαναλέγω, αλλά βάθους. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτε άλλο από το να βρούμε τον Κύριον της δόξης, που είναι ο ασίαστος πόθος του νου και της καρδιάς. Και όταν τον βρούμε, με μια περιπέτεια όσο και να μας κοστίσει αυτή, τότε θεωρούμε όλα τα πράγματα του κόσμου τούτου σαν σκύβαλα. Και τότε πέφτουμε και τον προσκυνούμε, όπως τότε οι μάγοι, και του προσφέρουμε όλο το θησαυρό της υπάρξεώς μας. Και θα λέμε τότε, βρήκαμε τον Κύριον της δόξης που γεννήθηκε μέσα στην καρδιά μας. Αμήν.